για το Crete TV ο κύριος Αχίνης και να ετοιμάζεται για την αυτεμπορική η κυρία Λιβαδάρη. Καλό μεσημέρι κύριε Πρόεδρε. Εδώ κέντρο και δεξιά τώρα. Θα επιστρέψω στις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές. Αν και υπάρχει μία ακόμη διάσταση, εκφοβιστικές αγωγές μέσα ενημέρωσης ή δημοσιογράφους από κυβερνητικά στελέχη ως προληπτική λογοκρισία να μην ασκείται κριτική στο έργο τους. Συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή αυτό το διάστημα. Δεν έχουν κληθεί σε αυτήν. Δύο επίση συνάδελφοί μα που παρακολουθούνται, κυρίως ο κ. Κουκάκη ο κύριος, κύριος Μαλιχούδη, δεν έχουν κληθεί πάροχοι που φέρονται να έχουν λογισμικό για παρακολουθήσει. Δεν έχει κληθεί ο παρετηθή κύριος Δημητριάδη. Δεν έχει κληθεί ο πολιτικό προϊστάμενο τη ο, ο πρωθυπουργό Θέλω λοιπόν να μα αποσαφηνίσετε σήμερα τρία ζητήματα. Τι πραγματικά περιμένετε από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Το δεύτερο, αν αύριο είστε κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμα είτε συνεργασία, θα προχωρήσετε σε προανακριτική επιτροπή. Και σας άκουσα και σήμερα να επαναλαμβάνετε για την ύπαρξη ποινικών ευθυνών. Αυτό αφορά και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Συναφώ, επειδή μιλήσατε για μείζωνα αντιδημοκρατική εκτροπή, καλέσατε και τους πολίτε να διαφυλάξουν με το ακροτελέφτιο άρθρο το Σύνταγμα. Η εκλογέ είναι ένα θέμα που έχετε βάλει για να αλλάξει μοίρα, όπω λέτε, του ελληνικού λαού. Αυτό τελώς αίτημα παρέτηση του κυρίου Μητσοτάκη με τέτοια αντιδημοκρατική εκτροπή υπάρχει. Ευχαριστώ. Τι εννοείται αυτό τελώ. Να ζητήσετε την παρέτησή του, αφού είναι αντιδημοκρατική εκτροπή βαθύτατη, όπως είπατε. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίδη, έχω ζητήσει την παρέτηση της κυβέρνησης και τη διενέργεια εκλογών, όπως γνωρίζετε. Διότι θεωρώ ότι προέχει η μεγάλη εικόνα που είναι η πορεία της χώρας συνολικά

σε μια ερώτηση που έγινε στην αρχή της συνέντευξής μας, ότι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα έχει παραιτηθεί μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει σύνταγμα, το Σύνταγμα και αφορούν την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματο. Δεν αποφάσισαν να το κάνουν, δεν αποφάσισε ο ίδιος, ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δικό του ζήτημα, πλέον το Κυριάκο Γκέιτ, που λένε κάποιοι, είναι Νέα Δημοκρατία Γκέιτ. Είναι σκάνδαλο Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Από εκεί πέρα όμω, με ρωτήσατε τι περιμένω από την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν περιμένω απολύτω τίποτα. Απλά περιμένω να δω πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Πόσο πιο βαθιά μπορεί να εξευτελίσει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πόσο πιο βαθιά μπορεί να εξευτελίσει τη λογική τη δημοκρατική λογοδοσία και τη κοινοβουλευτική ευθύνη. Την αξία της κοινοβουλευτική ευθύνη. Και πόσο πιο βαθιά μπορεί να οδηγηθούμε σε αδιανόητου τύπου απειλέ που εκτοξεύονται περί σε όποιον δεν τηρήσει την, ομορ... την ομερτά που τηρείται στους κανόνες της μαφίας και όχι σε δημοκρατικά ευνομούμενες πολιτείες. Είναι προφανές ότι θα κάνουμε το πάνω στη αλήθεια τελικά να μην μείνει στο σκοτάδι. Άρα, αν με ρωτάτε αν θα κάνετε στην, μετά τι εκλογέ και με μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρόταση για προανακριτική επιτροπή, θα κάνουμε πρόταση για προανακριτική επιτροπή, βεβαίω. Ώστε η αλήθεια να λάμψει. Ώστε να μάθουμε τη διπλή, ε, αν θέλετε, πτυχή του σκανδάλου. Γιατί η πρώτη πτυχή του σκανδάλου είναι η παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων, και δεν ξέρουμε πόσων ακόμα. Αναφερθήκατε σε 7 πολιτικά πρόσωπα που έχουν διαρρεύσει στην έγκριτη εφημερίδα Καθημερινή και δεν έχουν διαψευθεί. Αντιθέτω, διαβάζοντα πίσω από τι λέξει τι επίσημε ανακοινώσει, είναι σαν να το αποδέχονται ότι υπάρχουν. Δεν λένε δεν υπάρχουν. Άλλε παρακολουθήσει λένε δεν υπάρχουν κάτι που να γνωρίζει ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό αυτό δεν γνωρίζει τίποτα τελικά. Όλα τα γνώριζε ο ανησιό του. Αυτό τίποτα δεν γνώριζε. Ο κ. Κοντολέον. Αυτό δεν είχε ιδέα. Αν δεν είχε ιδέα, είναι ένα ανάξιο πρωθυπουργό να διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα δημοκρατική τάξη και εθνική ασφάλεια. Έλεγα λοιπόν ότι θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο στη αλήθεια να λάμψει και να αποδοθούν ευθύνε εκεί που υπάρχουν. Αλλά επαναλαμβάνω το κρισιμότερο για μένα είναι ο λαός να προστατεύσει τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος μέσα από την επιλογή του στην επόμενη α, α, λαϊκή ετοιμιγωρία, στην επόμενη, σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, δίνοντας με έμφαση την, α, την έγκρισή του σε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση που θα εφαρμόσει ένα σχέδιο προφανώς... Α, Uh, στήριξη κοινωνική πλειοψηφία, αλλά δικαιοσύνη παντού σημαίνει ότι και τα ζητήματα αυτά πρέπει να διελευκανθούν μέχρι τέλους και οι ευθύνε να αποδοθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί που τι κατέχουν. Οι ποινικέ ευθύνε αφορούν και τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Πρόεδρε. Η Προανακριτική Επιτροπή θα πρέπει να διελευκάνει και να διερευνήσει ποιοι έχουν ευθύνες ποιοι έχουν ευθύνες, και να αποδώσει το πόρισμά τη στο ελληνικό κοινοβούλιο. Για την αυτοβολική κυρία Λιβαδάρη και να ετοιμάζεται για το ντοκουμέντο κ.